Μείνουμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση τώρα. Σημερινή παρέμβαση της Γεωργίας Ζιμπηλιάδου, η οποία ήρθε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι για το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας. Σκληρή ανακοίνωση της Γεωργίας Ζιμπηλιάδου εναντίον της περιφέρειας. Είναι πάρα πολύ σκληρή, Δημήτρη, με αναλογιστεί κανείς ότι ακολουθεί το γνωστό θέμα σε όλους με τις επιταγές, τώρα έρχεται ένα άλλο θέμα το οποίο πάλι είναι οικονομικής φύσεως και δημιουργεί, όπως είναι αναμενόμενο, προβληματισμούς, πολιτικές κόντρες, αντιπαραθέσεις, οι οποίες θα μεταφερθούν και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι λέει λοιπόν η σημερινή παρέμβασή της με συγκεκριμένο άρθρο που δόθηκε το μεσημέρι από την κυρία Ζεμπηλιάδου? Πού πήγαν τα λεφτά για τη φτώχεια, κύριε Καρυπίδη? Το Υπουργείο Εργασίας ζητά να επιστραφεί ποσό που είχε διαθέσει για τους άστεγους και άπορους λόγω μη τήρησης της νομιμότητας. Μήπως είναι ώρα να επέμβει ο εισαγγελέας? Να δούμε όμως ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα. Ένα τεράστιο πολιτικό, διαχειριστικό και ηθικό ζήτημα που αφορά τον τρόπο διαχείρισης δημόσιου χρήματος από τον Περιφερειάρχη κύριο Καρυπίδη αποκαλύπτει και πάλι ο συνδυασμός μας, τονίζεται στο άρθρο. Πρόκειται για το ποσό των 90.000 ευρώ που είχε διατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας για να εκτελεστεί από την περιφέρειά μας πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας σε άπορους και άστεγους συμπολίτες μας και ζητείται πλέον να επιστραφεί, καθώς το Υπουργείο διαπιστώνει πως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν αφορά κάποιο οποιοδήποτε έργο, αλλά τη στήριξη ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη βοήθειας για να επιβιώσουν. Ο κύριος Καρυπίδης, ό,τι αποκαλύψαμε μέχρι σήμερα, στο οποίο εμπλέκεται άμεσα και έχει και την ανάλογη ευθύνη, ακολουθεί μονίμως την τακτική της μετάδυσης ευθυνών. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχει επιτέλους το θάρρος να αναγνωρίσει την ευθύνη ή θα ψάχνει πάλι εναγωνίως κάποιον ή κάποιους για να τους την φορτώσει? Και συνεχίζει σε άλλο σημείο της ότι η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ψήφισε για την αποδοχή του ποσού στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 9 του 2015. Τότε, ο Αντιπεριφερειάρχης Υπεύθυνος για Οικονομικά είχε εισηγηθεί την κατανομή του ποσού σε 4 περιφερειακές ενότητες που ήταν 40.000 ευρώ για την Κοζάνη, 12.000 για τα Γραφενά, 19.000 για την Καστορία και 19.000 για τη Φλόρινα. Και το άνοιγμα λογαριασμού στον υπόλογο που είχε οριστεί τότε από την ίδια τη συνεδρίαση. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η κυρία Ζεμπηλιάδου, αποκαλύπτει το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολλά κενά στην κυριολεξία, και κάνει λόγο ότι μήπως είναι η ώρα επιτέλους να επέμβει η δικαιοσύνη και να ξεδιαλύνει τα πράγματα. Και να παρουσιάσουμε βέβαια και το έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου το θέμα της είναι επιστροφή ποσού χρηματοδότηση. Είναι αυτό, Δημήτρη, εδώ πέρα, το οποίο βέβαια η κυρία Ζεμπηλιάδου δημοσιοποίησε επισυνάγοντας το άρθρο της και το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Άρα λοιπόν βλέπουμε εξελίξεις. Έχει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ήρθε επίσημα. Εξελίξεις, οι οποίες θα είναι ραγδαίες. Το θέμα είναι να δούμε τι απάντηση θα δώσει πάνω σε αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι άσχημη εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι άσχημη γιατί ξέρετε ότι τις 4 μέρες έχουμε και διαδικασίες και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα.